Εθνικός Βόλου και Αθλητικός Σύλλογος Σαρακινού αναμετρήθηκαν το πρωί στο γήπεδο της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, με το Σαρακινό να φεύγει νικητής επικρατώντας με 0-3. Η νεανική ομάδα του Ηρακλή Μαρασίδη ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και προσπάθησε να ευνηδιάσει την ομάδα του Σαρακινού, έχοντας μάλιστα δοκάρει στο 5ο λεπτό από το σουτ του Κουτσιαρή. Στο 11ο λεπτό, Σαρακινός απάντησε στην ευκαιρία του Εθνικού με το Σατελιάνη να σουτάρει από πλάγια θέση και τον goalkeeper του Εθνικού να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ. Στο 16, ο Σταματίου και ο Καρανικολάου αλλάξαν ωραία την μπάλα. Το σουτ του τελευταίου όμως δεν ανησύχησε τον Κουτσιρίμπα. Στο 21ο λεπτό, ο Σατελιάνη και του Κόλλη έπαιξαν το 1-2. Ο Σατελιάνη έσπασε στη μικρή περιοχή και ο Λάπας ανενόχλητος πλάσαρε υποδειγματικά και άνοιξε το σκόρ για τους φιλοξενούμενους. Ο Εθνικός στη συνέχεια προσπάθησε να αντιδράσει. Το σουτ του Κωνσταντάκου όμως από μακρινή απόσταση στο 25ο λεπτό έφυγε λίγο out. Στο 31ο λεπτό ο Ιωάννου εκτέλεσε φάουλ από πλάγια. Η κεφαλιά του δεν ελάβα όμως. Εξουδετερώθηκε ενστικτοδός από τον Παπαγιανόπουλο. Στο 33ο λεπτό και πάλι ο Κωνσταντάκος για την ομάδα του Εθνικού βρέθηκε σε καλή θέση, το σούτ όμως δεν ανησύχησε τον goalkeeper του Σαρακινού. Στην πρώτη καλή φάση του δεύτερου ημιχρόνου, στο 55ο λεπτό και πάλι ο Δενελάβας βρέθηκε μόνο στο δεύτερο δοκάρι, με την κεφαλιά του όμως να φεύγει και πάλι ψηλά. Στο 60 ήταν σειρά του Κόλλη να απειλήσει με τον επιθετικό του Σαρακινού να μην συμμαθεύει για λίγο σωστά και να στέλνει την μπάλα out. Στο 63ο λεπτό, ο Καρανικολάου προσπάθησε να φέρει στα ίσια το μάτς με προσωπική ενέργεια. Το σούτ του όμως δεν ανησύχησε τον Κουτσιρίμπα. Στο 72, ο Σαρακινός διπλασίασε τα τερματά του με δυνατό σουτ του Θεοδοσιάδη από το ύψος της μεγάλης περιοχής, γκολ που πανηγύρισε με ιδιαίτερο τρόπο ο σκόρερ με τους συμπαίχτες του. Το τελικό Εθνικός Βόλου Σαρακινός 0-3 έκανε ο Στέργιος Τζάνης στο 92ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Μπράβο.